Συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στη σελίδα 1020, η επιστολή, δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο και 7 εδάφια. Σελίδες λοιπόν 1020, αλφα κεφάλαιο, πρώτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο, συνέχεια το μάθημά μας. Επειδή εξεύρωμεν ότι καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας, διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών ή της συνέβη ή σημάς εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν εστενοχωρήθημεν υπέρ δύναμην, ώστε απελπίστημεν και του ζήν. Αλλά εμείς αυτοί εν εαυτοίς ελάβουμε την απόβαση του θανάτου, για να μην έχουμε την πεποίθηση σε αυτούς, αλλά εις τον Θεόν τον εγείροντα τους νεκρούς. Ώστις, ηλευθέρωσεν ημάς εκ το σου του μεγάλου θανάτου και ελευθερώνει, εις τον οποίον ελπίζομεν ότι και έτη θέλει ελευθερώσει, ενώ και εσείς συνεργείτε υπέρ ημών δια της δεήσεως, δια να γίνει εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπέρ ημών, δια το δοθένης ημάς χάρισμα δια πολλών. Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, ότι η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, ουχή εν σοφία σαρκική, αλλά εν χάρη τη Θεού, επολιτεύθημεν εν το κόσμο, περισσότερον δε προς εσάς, διότι δεν σας γράφομεν άλλο, παρά εκείνο το οποίο αναγινώσκεται ή και γνωρίζετε. Ελπίζω δε ότι και ως τέλους θέλετε γνωρίσει, καθώς και μας εγνωρίσατε κατά μέρος, ότι είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς και εσείς ημάς εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Και με αυτήν την πεποίθηση ήρθελον να έλθω προς εσάς πρώτερον, δια να έχετε δευτέραν χάρη και διήμων να διαβώ εις Μακεδονίαν, και πάλι από Μακεδονίας να έλθω προς εσάς και από εσάς να προπεμφθώ εις την Ιουδαίαν. Τούτο λοιπόν βουλευόμενος, μήπως τάχα μετεγυρίσει την ελαφρότητα, ή όσα βουλεύομαι κατά σάρκαν βουλεύομαι δια να είναι σε με το ναι ναι και το ου. Αλλά όμως πιστός ο Θεός, ότι ο λόγος ημών ο λαληθής προς εσάς δεν έγινε ναι και ου, διότι ο Υιός του Θεού, Ιησούς Χριστός ο κηρυχτής μεταξύ σας διημών, διεμού και του Σιλουανού και του Τιμοθέου, δεν έγινε ναι και ου, αλλά ναι έγινε εν αυτό. Διότι πάσε επαγγελία του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν προς δόξα του Θεού ημών. Ο δε βεβαιών ημάς με θυμών εις των Χριστών και ο Χρήστας ημάς είναι ο Θεός. Ώστις και εσφράγιζε ημάς και έδωκε τον αραβόνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Έχω δε μάρτυρα των Θεών, επικαλούμε την ψυχή μου, ότι φιδόμενος ημών δεν ήλθον εις Κόρινθον, ουχή διότι έχομεν εξουσίαν επί της πίστεώς σας, αλλά είμεθα συνεργή της χαράς σας, επειδή εν τη πίστη στέκεστε. Αποφάσισα δε τούτο κατ' εμ' αυτόν, το να μην έλθω πάλι προς εσάς με λύπην, διότι αν εγώ σας λυπώ, και τι συνοεφραίνον εμέ, ημί ο λυπούμενος απ' εμού. Και έγραψα προς εσάς τούτο, ώστε όταν έλθω, να μην έχω λύπην από εκείνον αφών έπρεπε να έχω χαράν, έχων πεποίθηση εις πάντας ημάς, ότι χαρά μου είναι πάντων ημών, διότι εκ πολλής θλίψεως και στενοχωρίας καρδίας έγραψα προς εσάς μετά πολλών δακρύων, ουχή δια να λυπηθείτε, αλλά δια να γνωρίζετε την αγάπη, είναι έχω περισσότερον εις εσάς. Αλλά εν της ελείπησε, δεν ελείπησε εμέ, υπ' της υπερβαλούσης λύπης. Δια τούτο σας παρακαλώ να βεβαιώσετε προς αυτόν την αγάπη σας, επειδή δια τούτο και έγραψα, δια να γνωρίσω τη δοκιμασία σας, αν είστε κατά πάντα υπήκοοι, ισότι να δε συγχωρείτε, τι συγχωρώ κι εγώ, διότι αν εγώ συνεχώρησα, τι ισότι να συνεχώρησα, δια σας έκαμα τούτον, ενώπιον του Χριστού, δια να μην υπερισχύσει καθεμόνος Σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Αμήν. Η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι ο Απόστολος Παύλος έχει βεβαιότητα, έχει γνώση ότι ο Θεός είναι πατήρ των εκτιρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, και έχει αναγνωρίσει και έχει καταλάβει, με τα πάσης βεβαιότητας έχει καταλάβει
ότι είτε θλίψης έρχεται στη ζωή του, έρχεται για να μπορέσει ο Θεός δια αυτού, αλλά και δια του έργου του ο Θεός, να διδάξει στους άλλους ότι ο Θεός είναι αυτός που παρηγορεί τους ανθρώπους εν πάση θλίψη. Με παρηγοριά αληθινή, όχι με παρηγοριά ψεύτικη. Άρα λοιπόν ξέρει ότι η θλίψη που έρχεται από το Θεό, σίγουρα ο Θεός θα βρει τρόπο να την παρηγορήσει, ώστε με την παρηγοριά με την οποία παρηγορούνται οι άνθρωποι του Θεού να είναι δυνατόν να παρηγορηθούν και οι λοιποί, οι οποίοι και αυτοί θα βρεθούν εις πάσαν θλίψην. Δεν σημαίνει ότι επειδή πιστέψαμε δεν θα βρεθούμε σε αδιέξοδα, δεν θα βρεθούμε σε καταστάσεις απελπισίας. Όλοι οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των χριστιανών, θα ζουνε μέσα στη θλίψη. Όμως η διαφορά των χριστιανών είναι ότι έχουν ελπίδα. Μια ελπίδα βεβαία και ασφαλή, ότι ο πατέρας τους, ο πατέρας του Ιησού Χριστού, του Κυρίου τους, είναι ο πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος εξεύρει και ομολογεί ότι καθώς και εσείς Κορίνθοι είστε κοινωνή των αυτών παθημάτων, ούτω θα είστε και κοινωνή της αυτής παρηγορίας. Και για να το βεβαιώσει αυτό, ότι ο Θεός είναι Θεός πάσης χωρίς εξαίρεση παρηγορίας, ομολογεί και λέει, θα πρέπει και εσείς να μην αγνοείτε, να ξέρετε ότι πριν λίγο καιρό βρέθηκα κι εγώ σε μία πολύ μεγάλη μαζί με άλλους αδελφούς θλίψη, τόσο μεγάλη που απελπιστήκαμε και να ζούμε. Και εδώ θέλω, αδελφοί αγαπητοί, να προσέξουμε κάτι. Ο Γεραφή λέει, δεν σας κατέλαβε πειρασμός ή μη ανθρώπινος, και στην τον πειρασμό ο Θεός θα κάνει και την έκβαση. Ακούμε λέει, δεν θα σας αφήσω, λέει ο Θεός, να πειραστείτε υπέρ την δύναμή σας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και αν πειραστείτε, εγώ θα σας δώσω δύναμη να το ξεπεράσετε. Δεν λέει ότι δεν θα πειραστείτε, δεν λέει ότι δεν θα θλιβείτε, αντιθέτως. Είναι βέβαιος ότι στον κόσμο ο Θεός μας φανερώνει θα έχουμε θλίψεις. Αλλά να μην φοβόμαστε, και αυτό είναι το μήνυμα της παρηγοριάς. Εγώ ενίκησα τον κόσμο και εσείς θα τον νικήσετε, και αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη σας. Και ενώ που έχει σημασία είναι να μην χάσουμε την πίστη μας. Αλλά να περιμένουμε πώς, με υπομονή, και η υπομονή μας να έχει έργον τέλειον, για να μπορέσει ο Θεός να ενεργήσει, να μας καταστήσει τέλειους, εύχριστα σκεύη, αγιασμένα, αλλά ιδιαιτέρως ετοιμασμένα για κάθε έργο αγαθών. Και εγώ λοιπόν, λέει ο Παύλος, και εμείς περάσαμε τέτοια θλίψη που απελπιστήκαμε και να ζούμε. Και αυτό δεν έγινε κακό σε μας, έγινε καλό σε μας. Και γιατί έγινε καλό σε μας? Γιατί φτάσαμε σε αυτή τη θέση να μην έχουμε πια καμία ελπίδα στον εαυτό μας. Καμία ελπίδα. Πλέον καμία ελπίδα στον εαυτό μας, με αποτέλεσμα η ελπίδα μας να στραφεί στο Θεό τον εγείροντα νεκρούς. Στο μοναδικό Θεό που εγείρει νεκρούς. Καμία ελπίδα στον εαυτό μας, καμία ελπίδα στους ανθρώπους, παρά μόνο στον Θεό τον εγείροντα νεκρούς. Και έχοντας και βρισκόμενοι σε αυτή την κατάσταση και έχοντας αυτή την ελπίδα, πήραμε την απόφαση του θανάτου. Δηλαδή
το πολύ πολύ να πεθάνουμε. Και αν πεθάνουμε, ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ καλύτερο να πάμε στον ουρανό. Τι άλλο μπορεί να πάθουμε? Ποιο είναι το χειρότερο που μπορούμε να πάθουμε? Και όταν ο άνθρωπος πάρει την απόφαση του θανάτου, τότε έχει πάρει την απόφαση για όλα τα άλλα πράγματα, τα δυσάρεστα που μπορεί να συμβούν στη ζωή του. Για όλα τα άλλα. Και αυτή είναι η καλύτερη θέση στην οποία μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος του Θεού, γιατί ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι όταν εγώ είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Όταν αισθάνομαι πλέον δεν μπορώ να κάνω τίποτα, τότε είμαι δυνατός. Γιατί είμαι δυνατός? Γιατί επειδή ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ελπίζω πια σε αυτόν που μπορεί να κάνει τα πάντα. Η καλύτερη θέση. Γι' αυτό όταν βλέπω έναν άνθρωπο να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, μέσα μου όταν προσεύχομαι ή όταν σκέφτομαι, αναρωτιέμαι και λέω: Κύριε, να δω εσύ τώρα τι μπορείς να κάνεις. Τώρα εσύ είσαι, τι μπορείς να κάνεις? Με ελπίδα, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα πίστης, ούτε με επίγνωση ή με βεβαιότητα γνώσεως, αλλά μπορώ να πω με την ελπίδα που όμως επειδή είναι μόνο στο Θεό, είναι αυτή που δεν κατεσχύνει ποτέ. Και αδερφοί, ξέρετε ότι να τα κηρύττει κάποιος αυτά είναι εύκολο. Να τα λέει κάποιος αυτά είναι εύκολο. Αλλά όταν τα ζεις, εκεί δοκιμάζεται η πίστη σου. Εκεί δοκιμάζεται η σχέση σου με τον Θεό. Εκεί δοκιμάζεσαι μπροστά σε όλες τις δυνάμεις. Και δεν έχει ο άνθρωπος όταν βρεθεί σε αυτή την θέση τίποτα άλλο να στηριχτεί εκτός από το Λόγο του Θεού. Εκτός από τα εδάφια. Γι' αυτό και ο Δαβίδ που το ξέρει λέει: Ο Λόγος είναι βακτηρία μου, η βακτηρία σου με στηρίζει, αλλά και με βοηθάει και με οδηγεί και με κατευθύνει. Και μας, η βακτηρία μας είναι ο Λόγος του Θεού. Μόνο τα εδάφια από το Λόγο του Θεού, μόνο ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μπορεί να μας στηρίξει, να μας κρατήσει με υπομονή, έχοντας έργο τέλειο τον καιρό της υπομονής μας. Δηλαδή όχι όταν κάνουμε υπομονή να απομακρυνόμεθα και να χαλάμε τη σχέση μας με το Θεό, αλλά όταν κάνουμε υπομονή η σχέση μας να είναι πιο δυνατή και πιο κοντά στο Θεό. Για να δούμε, γιατί έχουμε χρήαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός, και η παρηγοριά είναι μια από τις ισχυρότερες επαγγελίες του Θεού και του Λόγου του Θεού. Όταν δεν βρεθήκαμε, ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, σε αυτή την τρομακτικά δυσάρεστη, δύσκολη, τραγική θέση, που πήραμε την απόφαση του θανάτου και πιστέψαμε ότι τελειώνουμε και ελπίσαμε μόνο στον Θεό τον οποίον εγείρει νεκρούς, τότε είδαμε το χέρι του το κρατεό να μας ελευθερώνει από έναν τόσο μεγάλο θάνατο. Και τώρα πιστεύουμε ότι αυτός που μας ελευθέρωσε από ένα τόσο μεγάλο θάνατο είναι αυτός που μας ελευθερώνει και τώρα και θα συνεχίζει να μας ελευθερώνει μέχρι το τέλος. Και αυτή η ελπίδα, αδελφοί, δεν είναι γήινη και ανθρώπινη, αλλά αυτή η ελπίδα είναι ουράνια, βγαλμένη και στηριγμένη πάνω στο Λόγο του Θεού και μέσα από το Λόγο του Θεού, ώστε να αποτελεί μια ελπίδα βεβαία και ασφαλή, η οποία σαν άγκυρα της ψυχής μας φτάνει μέχρι τον τρίτο ουρανό, μέχρι το θρόνο του Θεού,
Και με αυτή την ελπίδα σαν άγκυρα κρατιόμαστε και δεν μας παρασέρνουν τα κύματα της απελπισίας, ο κόσμος, η θάλασσα, η δύναμη του εχθρού, οι απειλές του εχθρού, οι πλάνες του εχθρού. Αυτή η ελπίδα είναι η άγκυρά μας, που είναι δεμένη στο θρόνο του Θεού και την κρατάμε στα χέρια μας. Δεν έχουμε άλλη άγκυρα για να μην μας παρασύρουνε τα τρομακτικά κύματα της απελπισίας και της θλίψης. Και η άγκυρα μας αυτή που είναι η ελπίδα που δεν κατεσχύνει, είναι τώρα να δούμε, Θεέ μου, τι θα κάνεις. Γι' αυτό και ο άνθρωπος του Θεού πηγαίνει στο ταμείο του, εκεί που θα συναντήσει τον Πατέρα τον ουράνιο, και το λέμε συνέχεια, αλλά και αυτή είναι η ζωή μας. Γιατί μόνο στο ταμείο σου θα σου αποκαλυφθεί ζωντανός ο Πατέρας ο ουράνιος και υπόσχεται και δεσμεύεται μέσα από το Λόγο του Θεού ότι αυτός που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Είναι υπόσχεσης. Με μία προϋπόθεση ότι η υπομονή μας θα έχει έργον τέλειον, ώστε να είμαστε ολόκληροι, μηδέν ελλειπείς, άμεμπτοι στο σώμα, στη ψυχή και στο πνεύμα. Ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο Του. Και ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο Του, όχι μόνο για τον ακούμε και φέρνει σε κατάνοιξη την καρδιά μας και μας ενισχύει, αλλά γιατί μας διδάσκει στις δυσκολίες μας, αλλά και στις ευημερίες μας, πώς πρέπει να περπατάμε, πώς πρέπει να στεκόμαστε. Γιατί ο Θεός όλα αυτά, και τις θλίψεις και το Λόγο και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και τις χαρές, τα χρησιμοποιεί για μας, για να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα για την αρπαγή της Εκκλησίας. Τι να το κάνεις, να κερδίσεις όλο τον κόσμο και να ζημιωθείς την ψυχή σου? Τι να το κάνεις? Να κερδίσεις όλο τον κόσμο και να ζημιωθείς την ψυχή σου. Γι' αυτό ο Θεός ο Πανάγαθος, αλλά ταυτόχρονα και πάνσοφος, αλλά και απόλυτα δίκαιος, γνωρίζει ο κάθε ένας από μας ξεχωριστά, γιατί με κάθε έναν από μας ξεχωριστά διαπραγματεύεται. Ο κάθε ένας από μας ξεχωριστά τι χρειάζεται, τι απαιτείται, ώστε ο Θεός, κάνοντας ό,τι μπορεί καλύτερο, να μας διατηρήσει, να μας διαφυλάξει την παρακαταθήκη μας, να μας διατηρήσει τη ζωή μας στην παρουσία Του και να μας καταστήσει έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας. Και δεν θα πρέπει, αδελφοί, να αγνοούμε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται κάτι καλύτερο στη ζωή μας από αυτό που κάνει ο Θεός. Αυτό που κάνει στη ζωή μου, ό,τι και να είναι αυτό, μα ό,τι και να είναι, είναι το καλύτερο για τη σωτηρία μου. Είναι το καλύτερο. Γιατί αλλιώς θα τα βάλουμε με το Θεό. Και δεν είναι καλό να προκαλούμε το Θεό ούτε με τις σκέψεις μας, ούτε με τα λόγια μας. Αλλά καλό είναι να δοξάζουμε το Θεό. Αυτό που κάνει ο Θεός στη ζωή μας, είτε όταν το βλέπουμε σαν ευλογία, είτε όταν το βλέπουμε σαν ταλαιπωρία, είναι ό,τι το καλύτερο που θα μπορούσε ο Θεός να σκεφτεί και να κάνει για την αιώνια ζωή και για τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν, ας μην δούμε γιατί ο Θεός κάνει αυτά,
Ξέρουμε ότι ο Θεός τα κάνει αυτά γιατί μας χρειάζεται. Μας χρειάζονται. Αλλά καλύτερα να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς ώστε να φυλάτουμε τις εντολές Του, να πράττουμε τα αρεστά ενώπιον Του, ώστε ο Θεός να αποδεικνύεται δυνατός στη ζωή μας και ό,τι αν ζητάμε να μας απαντάει. Υπάρχει πιθανότητα να προσεύχεται ο αχριστιανός και να μην παίρνει απάντηση? Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Μα δεν λέει αιτείτε και θέλει σας δοθεί? Το λέει. Αλλά από την άλλη μεριά όμως λέει ότι πρέπει να έχετε παρησία να πλησιάζετε το Θεό. Γιατί μόνο αν έχετε παρησία ο Θεός σας ακούει, και όταν εξεύρετε ότι σας ακούει, τότε εξάπαντος θα πάρετε, θα σας δώσει, θα λάβετε. Αλλά πότε έχω παρησία και γνωρίζω ότι ο Θεός με ακούει? Όταν φυλάτω τις εντολές Του και πράττω τα αρεστά ενώπιον Του. Ή εν πάση περιπτώσει όταν είναι αυτή η πρόθεσή μου και προσεύχομαι να με βοηθήσει να είμαι ένας από αυτούς που φυλάτουν τις εντολές Του και πράττουν τα αρεστά ενώπιον Του. Άλλωστε, είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών εκείνος που λέγει «Κύριε, Κύριε, δόξα, έλεος» και να προσεύχεται, αλλά αυτός που ακούει τα λόγια του Πατρός μου και κάμνει αυτά. Αυτός που ακούει τα λόγια μου και κάμνει αυτά. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, ολοκληρώνοντας τις σκέψεις του για την ελευθερία του, λέει και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή του χριστιανού. Δεν είναι ότι ο Θεός μόνο μας ελευθέρωσε, αλλά συνεργείτε κι εσείς με τις προσευχές σας υπέρ ημών, ώστε με την ευχαριστία και την δοξολογία προς το Θεό ο Θεός να ευαρεστείτε και να εργάζεται το χάρισμα το οποίο εδόθη εις ημάς δια πολλών. Δηλαδή χριστιανός που ασχολείται μόνο με τον εαυτό του, άντε και μόνο με την οικογένειά του, και όχι με όλους τους αδελφούς του, τους οποίους οφείλει να αγαπάει, όχι με γλώσσα και λόγο, αλλά με έργο και αλήθεια. Και πώς αποδεικνύεται ότι τους αγαπάει? Με το πώς προσεύχεται για αυτούς. Χριστιανός λοιπόν που δεν ξέρει ότι πρέπει να εξητάει όχι μόνο το συμφέρον του, αλλά και το συμφέρον των άλλων, και θέλει, και χριστιανός που δεν ξέρει ότι πρέπει να αρέσκει όχι στον εαυτό του αλλά στους άλλους, καθώς και ο Χριστός δεν ήρεσε στον εαυτό του αλλά σε όλους τους άλλους προσωτηρίαν, και είναι γεγραμμένο «οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων επέπεσαν επ' εμέ». Ο χριστιανός που δεν έχει καταλάβει ότι οι ονειδισμοί του αδελφού του πρέπει να πέσουν επάνω του, τον αφορούνε, οι θλίψεις του αδελφού του τον αφορά. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όχι ενδιαφέροντος ή γνωριμίας, αλλά αγάπης εν Χριστώ Ιησού. Καθώς μας είπε, αγαπάτε ο ένας τον άλλον με τον ίδιο τρόπο που εγώ σας αγάπησα. Γι' αυτό και το καύχημά μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι αυτό, ότι η συνείδησή μας φανερώνει, μαρτυρεί, ότι ανάμεσα σε όλο τον κόσμο, ιδιαιτέρως δε σε εσάς, πολιτευτήκαμε με αυτή την απλότητα και την ειλικρίνεια του Θεού και όχι με σοφία σαρκική. Όχι δηλαδή με σκέψη, με λογική,
κόσμου και κοσμική και σαρκική, αλλά με την απλότητα εν Χριστώ Ιησού, καθώς ομοίως ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, φοβούμε μήπως κάποιος πλανηθεί και ξεπέσει από την απλότητα του Ιησού Χριστού και τον πλανήσει ο διάβολος και χαθεί, χάσει το δρόμο του, τον προσανατολισμό του. Με πολλές σκέψεις. Μία είναι η σκέψη του χριστιανού: αγαπάτε αλλήλους. Μία είναι η σκέψη του χριστιανού: αγάπα τον. Αν αρχίζεις και σκέφτεσαι, μα τι μου είπε και τι έκανε και πως σκέφτηκε και τι έκανε και αυτός και καλά να πάθει και δεν καταλαβαίνει και έχει... Αν τα αρχίζεις και τα σκέφτεσαι αυτά, θα σε πλανήσει ο διάβολος, γιατί ξέπεσες από την απλότητα του Χριστού. Η απλότητα εκφράζεται με την αγάπη και η αγάπη εκφράζεται με την απλότητα. Η αγάπη οικοδομεί. Η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Η αγάπη είναι αυτή που μένει στους αιώνες των αιώνων. Βεβαίως και η πίστης, βεβαίως και η ελπίδα, το είπαμε. Αλλά η μεγαλύτερα τούτο είναι η αγάπη. Γι' αυτό καυχόμεθα, λέει ο Απόστολος Παύλος, ακούτε καύχηση που έχει. Όχι γιατί είμαστε έξυπνοι και θεολόγοι και έχουμε αποκαλύψεις και φανερώσεις, που είχε ο Παύλος. Τόσο μεγάλες που ο Θεός αναγκάστηκε να του δώσει σκόλοπα για να μην υπερηφανευτεί για την υπερβολή των αποκαλύψεων. Αλλά η καύχησή μου και η καύχησή μας ενώπιον των ανθρώπων και ιδιαιτέρως εσάς Κορίνθοι, είναι ότι το πολίτευμά μας ήταν με απλότητα πρώτον και ειλικρίνεια Θεού. Όχι με σοφία σαρκική. Γι' αυτό και σας γράφουμε αυτό το οποίο εννοούμε. Δεν σας γράφουμε άλλο παρά εκείνο το οποίο αναγινώσκεται. Δεν σας λέμε άλλο και άλλο εννοούμε. Δεν σας γράφουμε άλλο και άλλο εννοούμε. Ο χριστιανός έχει απλότητα και ειλικρίνεια. Αυτό που λέει αυτό εννοεί. Δεν έχει πίσω σκέψεις, θα το πω έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα μήπως και. Όχι, αυτές είναι πονηριές κοσμικές που δεν ευαρεστούν το Θεό και δεν ευλογούνται από το Θεό. Είναι επιστολή γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων των ανθρώπων. Το ναι είναι ναι και το ου είναι ου, όχι με σαρκική σοφία, αλλά με απλότητα. Όποιος εκπέσει από αυτή την απλότητα, έχασε το δρόμο του. Όποιος χάσει την τέλεια ειλικρίνειά του ενώπιον Θεού και ανθρώπων, έχασε το δρόμο του. Και όποιος μπλέξει σε πονηρές σκέψεις, και δεν μιλάω αμαρτωλές, αλλά εννοώ περίπλοκες. Όποιος έχει, όπως όταν παίζει κάποιο σκάκι, έχει στρατηγική, γιατί προβλέπει τις επόμενες κινήσεις. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Κάνουν προϋπολογισμούς, κάνουν budget για να δούνε τι θα γίνει μετά. Ο Κύριος μας όμως δεν μας θέλει έτσι. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, λέει. Με ειλικρίνεια και απλότητα που στηρίζεται στην αγάπη. Γι' αυτό αυτό που σας γράφω είναι αυτό που διαβάζετε. Και μην νομίζετε ότι άλλα σας γράφω, άλλα διαβάζετε εσείς. Και ελπίζω ότι μας γνωρίσατε ότι έτσι συμπεριφερόμαθα. Και ο Θεός να μας δώσει αυτή τη συμπεριφορά, αδερφοί. Της απλότητας και της ειλικρίνειας του Θεού. Όχι της σαρκικής σοφίας. Καθώς και μας γνωρίσατε κατά μέρος, γιατί είμαστε και εμείς το καύχημά σας, καθώς είσαστε και εσείς το καύχημά μας την ημέρα του Κυρίου. Γιατί την ημέρα που θα σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού όλοι μαζί, ο κάθε ένας από εμάς θα καυχάται για τον άλλον.
Ο Παύλος θα καυχάται για τους αδελφούς που άκουσαν το κήρυγμά του και πίστεψαν, και οι αδελφοί θα καυγόνται για τον Παύλο, τον οποίον υπηρέτησαν και ο οποίος τους υπηρέτησε και τον οποίον ο Θεός χρησιμοποίησε για τη σωτηρία τους. Και αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία του Χριστού έχει αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο ένας καυχάται για τον άλλον. Τι καλούς αδελφούς που μας έχεις χαρίσει, Κύριε. Συγχωρέστε μου, θα το πω έτσι, αλλά όταν προσεύχομαι καυχόμαι για σας, αλήθεια σας το λέω. Και το λέω για να δείξω ότι έκανα κάτι, αλλά βγαίνει από μόνο του. Σκέφτομαι έναν έναν και λέω τι καλός που είναι αυτός ο αδελφός. Τι ευλογημένο παιδί είναι αυτό. Ευλόγησέ τον πιο πολύ, Κύριε. Και αυτή είναι η Εκκλησία, να καυχόμεθα. Όχι να κρίνουμε, να κατακρίνουμε και να καταδικάζουμε. Μα δεν θα υπάρχουν και αυτοί που περπατούν ατάκτως. Πώς θα υπάρχουν. Αλλά και για αυτούς θα καυχόμεθα. Γιατί τον έσωσες, Χριστέ μου, και να δω τι θα κάνεις τώρα για να τον ευλογήσεις. Ίσα ίσα για αυτούς που περπατάνε λίγο παράξενα, με ασοφία, με έλλειψη απλότητος, με έλλειψη ειλικρίνειας, πιο πολύ θα προσευχόμαστε, πιο πολύ θα τους αγαπάμε και πιο πολύ θα καυχόμαστε, γιατί στην αδυναμία τους θα αποκαλυφθεί και θα φανερωθεί η δύναμη του Θεού. Τελεία. Τελεία. Αλλά αυτό, αδερφοί, μην ξεχνάμε να το ξεκινάμε από το σπίτι μας. Στην προσευχή σου να καυχάσαι για την οικογένειά σου, για τους γονείς σου, που πρέπει να τους θυμάς. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που μου χάρισες χριστιανούς γονείς. Για σκέψου να είχα τίποτα άλλους. Η μάνα μου να γύριζε στα χαρτιά και ο πατέρας μου να γύριζε στα άλογα ή οπουδήποτε αλλού. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Αλλά και να καυχόμεθα για τα παιδιά μας. Να καυχάστε, αδελφοί, στο Θεό για τα παιδιά σας. Αλλά ο καυχόμενος εν Κυρίω να καυχάτε. Όχι γιατί εγώ το έκανα καλό το παιδί. Είναι, λέει, καλά παιδιά γιατί είμαστε εμείς καλή οικογένεια. Αυτό δεν είναι καύχηση εν Χριστώ, αλλά καύχηση ανθρώπινη που δεν βγαίνει σε καλό. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τα παιδιά τα τόσο καλά που μου χάρισες. Αλλά και γι' αυτό που ακόμη δεν είναι τόσο καλό, αυτό το ευλογήσεις ακόμη περισσότερο. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Και όταν αρχίζουμε να καυχόμεθα εδώ στη γη για την οικογένειά μας και επεκτείνεται η καύχησή μας για τους πρεσβύτερους, για τους αδελφούς, για τις αδελφές, και να δοξάζουμε το Θεό για τη χάρη που έκαμε. Δεν υπάρχει άλλη κοινωνία σαν κι αυτή, αδελφοί. Έχετε δει συνάθρηση ανθρώπων 400-500 και αν μην καπνίζει κανείς? Για πηγαίνετε ψάξτε. Νομοθεσίες, διαταγές, μόνο κεφάλια δεν κόβουνε για να μην καπνίζουνε. Και δεν τα καταφέρνουνε. Έχετε δει 500 ανθρώπους και αν μην κλέβουνε? Να μην πονηρεύονται ο ένας τον άλλονε? Να μην ζηλεύουν ο ένας τον άλλονε? Να χαίρονται με τη χαρά και να λυπώνται με τη θλίψη? Έχετε ξαναδεί τέτοιους ανθρώπους? Για βγέστε έξω. Να καυχάσαι και να δοξάζεις το Θεό για τα αδέλφια που σου χάρισε. Είναι ένας και ένας. Εκλεκτά αδέλφια. Δεν είναι άγγελοι. Είναι αμαρτωλοί όμως που μετανόησαν και μετανοούν. Μάλιστα είμαστε αμαρτωλοί που μετανοήσαμε και μετανοούμε. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Όπως λέω στη γυναίκα μου, είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει, αιώνια θα με έχεις δίπλα σου. Αιώνια. Αλλά λέω το ίδιο ισχύει και για μένα. Είτε μ' αρέσεις είτε δεν μ' αρέσεις, αιώνια θα σε έχω δίπλα μου.
Αλλά δοξάζω το Θεό για τη γυναίκα μου, δοξάζω το Θεό για τα παιδιά μου, δοξάζω το Θεό για σας, χαίρομαι, κλαίω από χαρά. Ψάχνω να βρω και λέω, Κύριε, ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Μα δεν κάνουμε λάθη. Αν κάνουμε, λέει, αλλά για τα λάθη μας πλήρωσε ο Χριστός. Και ο Θεός μας αγαπάει και τα διορθώνει. Είμαστε τέλειοι? Όχι. Ατελείς είμαστε. Αλλά τρέχουμε για να λάβουμε το βραβείο της Ανοκλήσεως. Και σπλαχνισόμαστε. Και παρηγορούμε και ενισχύουμε και στηρίζουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Κάθε πρωί, αδερφοί, να ευχαριστείτε τον Θεό για τα αδέλφια που σας χάρισε. Και κάθε βράδυ και κάθε στιγμή να ευχαριστείτε τον Θεό για την οικογένεια που σας χάρισε. Να ευχαριστούμε τον Θεό ένας για τον άλλον. Πού να βρεις αυτούς τους ανθρώπους να βάζουν την τσέπη στο χέρι και να προσφέρουνε, επειδή κάποιοι αδερφοί βρίσκονται σε μεγάλη αδυναμία? Πού να βρεις τέτοιους ανθρώπους? Και μην ξέρει κανένας και ποιος είναι. Να γίνεται εν το κρυπτό. Ας έχει δόξα το όνομα του Χριστού. Με αυτή λοιπόν την πεποίθηση, λέει ο Απόστολος Παύλος, την πεποίθηση ότι καυχόμαι για σας, αλλά και εσείς καυχέστε για μας, για μένα, με αυτή την πεποίθηση ήθελα να έρθω πρώτερον για να έρχεται δεύτερην χάρη. Ήρθα μια φορά και ήθελα να έρθω και ξανά και σας το υποσχέθηκα, και μετά από σας θα πέρναγα στη Μακεδονία και σας το υποσχέθηκα, και από τη Μακεδονία θα ξαναγύριζα σε εσάς για να έχετε και να έχω πολύ χαρά που θα σας δω και εσείς πολύ χαρά που θα με δείτε. Αλλά τελικά δεν ήρθα. Μήπως νομίζετε ότι αν και σας το είπα ότι θα έρθω και δεν ήρθα, ότι μετεχειρείς την ελαφρότητα? Μήπως έτσι κρίνετε? Μήπως κρίνετε ότι εγώ τι σκέφτομαι να κάνω, κατά σάρκα το σκέφτομαι και όχι με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου? Και αν ναι, γιατί δεν ήρθα? Μήπως δηλαδή νομίζετε για μένα ότι δεν είναι τα πράγματα στη ζωή μου το ναι ναι και το όχι όχι με οδηγία Θεού? Δεν βλέπετε ότι ο Χριστός, ο οποίος σας κήρυξα με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, είναι αυτός ο αυτός χθες, σήμερα και στον αιώνα? Και ότι όλες οι επαγγελίες του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν? Και εγώ τι είμαι, έξω από την παρουσία του Θεού και από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου? Με σαρκικό τρόπο προσπαθώ να είμαι συνεπής σε αυτά που σας λέω? Με σαρκικό τρόπο περπατάω? Με σαρκικό τρόπο σας συμβουλεύω? Δεν έχω προσευχηθεί, δεν έχω μιλήσει με το Θεό, δεν μου έχει φανερώσει ο Θεός, επειδή είδατε ότι ενώ είπα ότι θα έρθω δεν ήρθα? Έλατε να σας εξηγήσω τώρα. Και μ' αρέσει που απολογείτε. Δεν λέει απαράτα με, δεν καταλαβαίνεις τι να σου κάνω εγώ. Απολογείτε και εξηγεί. Έχω μάρτυρα το Θεό και επικαλούμε την ψυχή μου ότι φιδόμενος εσάς δεν ήλθα εις την Κόρινθο. Σας λυπόμουν να έρθω, γιατί θα έπρεπε να σας ελέγξω. Θα έπρεπε να σας μαλώσω. Γιατί μέσα στην Εκκλησία υπήρχε πορνεία, και τέτοια πορνεία που ούτε μεταξύ των εθνών δεν ονομάζεται, ώστε να έχει κάποιος τη γυναίκα του πατέρα του. Και έπρεπε να σας ελέγξω, να σας πω ότι είσαστε πεφυσιωμένοι, φουσκωμένοι, γιατί ενώ θα έπρεπε να πενθήσετε για το κακό που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και να εκβληθεί εκ μέσου ο πράξας του ατιάφτα, εσείς δεν καταλαβαίνατε τίποτα και τον ανεχόσαστε.
Δεν βλέπατε ότι ο λίγη ζύμη θα καταστήσει όλο το φύραμα ένζυμο? Δεν βλέπατε ότι αφήνατε αμαρτία μέσα στη σκηνή σας και η αμαρτία πλημμυρίζει? Ούτε τις εντελές του φυλάξατε, ούτε τα αρεστά πράξατε. Δεν το βλέπετε? Γι' αυτό δεν ήρθα, γιατί θα έπρεπε να σας ελέγξω. Όχι γιατί έχω εξουσία να σας διατάξω να κάνετε αυτά που πρέπει. Έχω εξουσία στην πίστη σας? Όχι. Ο Θεός κηρύττει την ελευθερία, καθέσαι να είναι ελεύθερος να αποφασίζει, να εκλέγει το τίμιον και να απορρίπτει το αχρίον. Εγώ δεν θα επέμβω στην ελευθερία που ο Θεός σας έχει δώσει. Αλλά επειδή σας αγαπάω, θα σας ελέγξω. Γιατί αυτή είναι η αγάπη, να εκτολείτε τις εντολές του Θεού. Δεν σε ελέγξω για να σας μαλώσω, θα σε ελέγξω για να σωθείτε. Αλλά αυτός ο έλεγχος μου θα προκαλούσε θλίψη. Και εγώ εμπιστεύτηκα το Θεό. Είπα, Κύριε, ας μην πάω να δω εσύ τι θα κάνεις. Ας μην πάω να ελέγξω, ας μην πάω με ράβδο, αλλά ας προσευχηθώ να πας εσύ που είσαι ο Κύριος και ξέρεις και διορθώνεις τα πάντα. Γι' αυτό δεν ήρθα, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να μην σας λυπήσω. Και ποιους να λυπήσω? Αυτούς που αγαπάω? Αυτούς να λυπήσω για τους οποίους εγώ πενθώ? Γι' αυτό σας έγραψα επιστολή, για να σας φανερώσω αυτά που πρέπει να σας φανερώσω και να προσευχηθώ στο Θεό να επέμβει στην καρδιά σας και να ενεργήσει, πράγμα και το οποίο συνέβη και δοξάζω το Θεό γι' αυτό. Η επιστολή μου βρήκε απήχηση στις καρδιές σας, ο Θεός ενήργησε στις καρδιές σας και γίνατε εκτελεστές του Λόγου, ώστε να μην έρθουν τα χειρότερα σε εσάς, να μην έρθει ο Θεός με ράβδο, με αυστηρότητα να σας διορθώσει, αλλά ούτε κι εγώ να έρθω με αυστηρότητα να σας ελέγξω. Και έτσι χαίρομαι τώρα ότι λυπηθήκατε προς μετάνοια, διότι λυπηθήκατε κατά Θεόν, για να μην ζημιωθείτε εις ουδέν, γιατί κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρία αμετάθετο. Η λύπη όμως του κόσμου γεννά τον θάνατον. Η λύπη που προέρχεται από τα πράγματα του κόσμου γεννά το θάνατο. Η κατά Θεόν λύπη προς μετάνοια γεννά σωτηρία αμεταμέλητο. Είναι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ανάγκη να εξετάζουμε γιατί λυπούμεθα, γιατί θλιβόμεθα. Μήπως θλιβόμεθα για πράγματα κοσμικά? Εάν θλιβόμεθα, εάν πενθούμε για πράγματα του κόσμου τούτου, τότε θάνατος είναι μπροστά μας. Αν λυπούμεθα όμως κατά Θεόν λύπη για τις αμαρτίες μας, για τα λάθη μας, αν πενθούμε για τις αμαρτίες και τα λάθη των άλλων, τότε αυτή η λύπη γεννά μετάνοια προς σωτηρία αμεταμέλητο. Γι' αυτό λοιπόν έγραψα προς εσάς, για να γνωρίσω τη δοκιμασία σας, εάν ήσασταν σε αυτή τη δοκιμασία υπήκοοι. Εάν δηλαδή σε αυτό το οποίο συνέβη, την αμαρτία στη σκηνή σου, αν υπήκουσες, την έδιωξες, ώστε επειδή έτσι ενεργήσατε, γι' αυτό και εγώ συγχωρώ και εσάς και συγχωρώ και τον αμαρτήσαντα.
Και δεν συγχωρώ τον αμαρτήσαντα για αυτόν, δεν συγχωρώ τον αδικήσαντα, αλλά συγχωρώ για τον αδικηθέντα. Γιατί αυτός ήταν που ταλαιπωρήθηκε ο αδικηθής. Γι' αυτό συγχωρώ. Και όταν εγώ σας συγχωρώ, επειδή εσείς ήσασταν υπήκουοι στο Λόγο του Θεού και στην εντολή του Θεού, τότε καταστρέφονται και τα έργα του διαβόλου. Όταν υπάρχει συγχώρεση, χάνει την εξουσία του ο διάβολος. Αλλά συγχώρεση ύστερα απολύπη κατά Θεό προς μετάνοια. Δεν θέλω εγώ να μετανοήσεις επειδή έχω δίκιο. Δεν έχει αποτέλεσμα αυτό. Πω, σε αδίκησα αδερφέ μου, έκανα λάθος. Τι να την κάνω αυτή την μετάνοια. Δεν σε ωφελεί εσένα ούτε εμένα. Θα μετανοήσω επειδή λυπήσαμε το Θεό, το Πνεύμα το Άγιο. Και βεβαίως και τον αδελφό μας, αλλά το Θεό. Ώστε να σε συγχωρέσω, για να με συγχωρέσει ο Θεός και να μην μπορεί να υπερισχύσει πλέον ο διάβολος εναντίον μας. Γιατί? Γιατί όταν δεν συγχωρείς, όταν κρατάς μούτρα, όταν λες αν δεν μετανοήσω εγώ δεν το συγχωρώ ποτέ, τότε υπερισχύει ο διάβολος. Εάν όμως συγχωρήσεις και με την αγάπη σου διορθώσεις και γίνει αποδεκτή η διόρθωση, όπως έκανα εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, με πολλή αγάπη σας διόρθωσα, σας έλεγξα, εσείς με πολλή ταπείνωση και υπακοή διορθωθήκατε και ο διάβολος πια δεν έχει καμία εξουσία ούτε σε εσάς, ούτε σε μένα, ούτε στον αμαρτήσαντα, ούτε στον αδικήσαντα, ούτε στον αδικηθέντα. Του ξεριζώνουμε τα δόντια, του αφαιρούμε την εξουσία όταν με αγάπη ενεργούμε και με περισσότερο αγάπη συγχωρούμε. Ο άνθρωπος που δεν έχει μάθει να συγχωρεί ποτέ δεν θα συγχωρεθεί. Ποτέ. Ο άνθρωπος που δεν έχει μάθει να παραβλέπει δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όχι στην αμαρτία, στον αμαρτωλό. Στην αμαρτία δεν παραβλέπουμε. Τον αμαρτωλό όμως παραβλέπουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θεός θα τον βοηθήσει. Είναι καλός αδερφός. Έκανε λάθος. Όπως συγχωρούμε τα παιδιά μας. Και τα συγχωρούμε εύκολα τα παιδιά μας γιατί τα αγαπάμε. Αν τα αγαπάμε. Έτσι πρέπει να συγχωρούμε και τα παιδιά του Θεού για την αδέρφια μας. Όλα. Και αφαιρούμε κάθε δύναμη και εξουσία από το διάβολο. Άι, ο διάβολος πια δεν έχει καμία εξουσία στον άνθρωπο που έχει μάθει να συγχωρεί. Στον άνθρωπο που έχει μάθει να αγαπάει και να μην λογαριάζει τα αμαρτήματα. Να μην λογαριάζει, αλλά να ελέγχει την αμαρτία. Γιατί αυτή είναι η αγάπη, η εκπλήρωση του Λόγου του Θεού. Εμείς αδερφοί έτσι πρέπει να ζούμε. Έτσι πρέπει να ζούμε. Συγχωρώντας, άφες αυτής ου γαρίδας η τυπιούση, χωρίς να λογαριάζουμε στον αμαρτωλό, αλλά με τη χάρη του Θεού να ελέγχουμε την αμαρτία με πολύ αγάπη, πολύ συγχωρητικότητα και βασικά με ανοιχτή την αγκαλιά μας για να καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου. Αμήν.